Α, ωραία. Joy Φαίνεται. Life Battle Chase. Ναι, τώρα φεύγουν, τώρα μας βλέπω. Έλα, μας ακούνε κιόλας, έχουν μπει άτομα. Αντιγραφή, Κάφρε. ωραία. Κάφρε. Λοιπόν, Να μισό τους λεπτό, άλλο, παιδιά. Να μαϊμού. τους, ρε, η Γιβεντάρα μπήκε. Ναι, τώρα φεύγουν, τώρα μας βλέπω. Τι λάθος κανάλι, ρε, φίλε. Κάνε mute τον ήχο. Αντιγραφή. Κάνε mute τον ήχο από το... από τον υπολογιστή σου, ρε. Ναι, ρε, περίμενε, ρε, περίμενε, Μπάς. Περίμενε, 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 περίμενε. Sorry, παιδιά, πρώτη Εντάξει. φορά είναι. Θα τα δούμε λιγάκι. Μη ζητάς συγγνώμη, αφού είμαστε τέλειοι. Εγώ είμαι τέλειος, ρε. Λοιπόν, βαράω τώρα τη τέτοια που προστάρω στο Facebook. Παιδιά, Ναι. καλησπέρα. Έλα, για να γίνουμε πολύ. Καλά, ο ένας είναι ο σταμάτης. Καλώς την, καλώς την. Καλώς. Ωραία. Ο Είδες άλλος ποιος είμαι, εγώ πρέπει να είμαι. Α, είσαι κι εσύ, Όχι. ένα. Ή όχι, δεν είμαι εγώ. Έλα, Ναι, πώς ποιος τα ρες. πάλι. Ναι, κομπλέ, το πώς θα. Έλα, πες ένα καλησπέρα στα παιδιά. Είπα καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Πρώτη φορά online. Ναι, Μάκης Όχι, Δεστούνης. δεύτερη είναι. Την πρώτη φορά δεν είχε πάει πάρα Καλά. πολύ καλά. Ο Μάκης Δεστούνης, εδώ μαζί σας. Ήταν Τα πειραματικό, ρε. ηχητικά. Ήταν πειραματικό εκείνη την πρώτη φορά. Το κάναμε έτσι για το χαβαλέ μας. Τώρα είναι πιο σοβαρό το Είχαμε στήσιμο. παίξει και παιχνιδάρι τότε. Το ΠΑΚ. Είχαμε παίξει το The Bunker, το οποίο ήταν Να σου πω, για λιποθυμία παιχνιδί. Ας μην ξέρουν, ρε φίλε, άστο τι είχε γίνει τότε. Ας πάμε στα τωρινού παιχνιδιού. Ναι, δεν ξέρω τίποτα εγώ. Πάντως από ό,τι ξέρω και έχω δει κάποιες εικόνες για το παιχνίδι πριν και να έχω μια ιδέα Ναι. τι παίζει. Δεν ξέρω όταν λέμε τίποτα τίποτα, έτσι. Να σου πω ότι έχω δει ότι μοιάζει με τον Diablo από πάνω, έτσι, το πώς κουνιέται ο χαρακτήρας και μετά μοιάζει με το Final Γκάμελο. Fantasy στις μάχες, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κλασικό turn-based, δηλαδή σκάει οθόνη και παλεύεις μία σου και μία μου που λένε, θα το μετανιώσεις. Εγώ θα Ναι. σου πω κάτι και θα καταλάβεις αμέσως γιατί μιλάμε. Ναι. Το παιχνίδι καταρχάς είχε γίνει από Kickstarter. Δηλαδή ξεκίνησε, χρηματοδοτήθηκε κατευθείαν από Kickstarter, μάζεψε 900 χιλιαρικάκια και βγήκε. Θα βγει Ναι. και σε Switch αργότερα, έχει φάει delay. Αυτός που κρύβεται πίσω από το εικαστικό και το art direction είναι ο Madueira, ο οποίος είναι παλιός κομιξάς της τέλης δεκαετίας του 90 και Ναι. έτυχε να δουλεύει μετέπειτα στην THQ και συγκεκριμένα καταπιάστηκε με το Darksiders. Οπότε έχει μια σχέση και όταν διαλύθηκε και ο Vigil που έφτιαχνε τα Darksiders κάνανε team Ναι. την Airspace και φτιάξανε και κάνανε το Kickstarter αυτό για αυτό το παιχνίδι. Οπότε το εικαστικό είναι πάλι από αυτόν που είχε κάνει τα Darksiders. Ωραία. Εγώ Μια πατάω, χαρά. εγώ αρχίζω. Α, έχει ωραία ο τέτοιο. Εικαστικό, ναι. Art Direction. Ναι, δεν τη πάει. Παιδιά, καμιά ωρίτσα θα κρατήσει. Γιατί μετά θα πάρω την κυρά μου και θα πάω βόλτα. Γεια σου ρε Μπίλα ρε, μπήκε ο Super Surfer. Αυτό είναι. Λοιπόν. Κοίτα να δεις που θα σκάσουμε κάτω. Θα μας διαλύσει. Δεν το είπα. Άμα δεν κάνει κι αλλιώς λέει ο Σερφές. Ξεκίνησες. Ναι. Ξεκίνησες, τώρα γναντεύω εδώ, έχει σκάσει. Ντέμπλης. Να, είδε σαν τον Diablo μοιάζει. Είναι λίγο πιο ψηλά βέβαια από τον Diablo. Κάτσε να πάω από την άλλη. Ναι, την κάμερα σου τη θυμίζει. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν μ' αρέσει αυτή, εδώ δεν ξέρεις, εγώ δεν τα παίζω αυτά που είναι τύπου Final Fantasy μάχη. Δεν τι μπορώ. Σ' αρέσουν, εγώ τα λατρεύω ρε φίλε. Με αργούνε πολύ, αισθάνομαι ότι με αργούνε ρε φίλε. Και κάπως έτσι αρχίζει η περιπέτεια ψάχνοντας τους πάντες. Έφυγε ο Μπάμπης ρε. Φεύγει. Okay. Ξεφανίζεται. Πες μου να πει ένα γεια, να μου πει ένα γεια πριν φύγει. Βάζει κάλτσες. Να πεις ένα γεια λέει, δες παρέα, έλα. Και ένα φιλάκι. Έλα. Λοιπόν, πήραμε τον καλιμπρέτο. Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα, γεια σας.
Γεια σου, Μπάμπη μου, γεια σου. Το κουρεύτηκες, αφέντη μου. Ναι, ναι, κουρεύτηκε. Αφέντη μου, είδες, είσαι τρομερός, ρε, που σε πάω με χίλια. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, φτάνει αρκετά. Λοιπόν, άσχημα να διαβάσω τώρα. Φτάνει, γιατί ξεφεύγει ο τύπος, έλα, άστα. Έλα, αγόρι μου, πήγαινε. Δεν φτιάχνεις χαρακτήρα εδώ, Μίτσο. Όχι, όχι, έχει... είναι presets. Ένα ακόμα parts. Έχει αποφασίσει... Κάτι μαλάκι. Θυμάμαι παλιά όταν έπαιζα τα πλαίσια σε ένα παιχνίδι και πάταγα παντού το χ, μήπως είχε ένα μυστικό. Σε όλα τα σημεία πήγαινα έτσι και πάταγα χ, μήπως έχει γίνει τίποτα. Στα click and point συνέβαινε αυτό, όχι, ρε. Όχι, και στα τέτοια, και στα adventure. Και στα... παντού. Πού είναι τώρα, πού πάμε εδώ. Α, μπαίνει μέσα. Καλά πήγα από εδώ. Κι άλλο. Α, είναι και μυστηρίου δηλαδή. Έχει και αρκετά, λέει, γρίφους και τέτοια από τη διάβασα. Ωραία μουσικούλα και ωραίο και δικαστικό, ταιριάζει απόλυτα. Μάλιστα. Οπ. Χαίστηκα λιγάκι. Εγώ δυστυχώς λίγο του πάρτι που κάνουμε δεν μπορώ να ακούσω μουσική. Γιατί άμα ανοίξω μουσική θα μικροφωνήσει και θα γίνει της ανομαλίας εκεί μέσα. Ναι ρε, εντάξει, καταλαβαίνω απόλυτα. Θα σε κίνηζες, έτσι. Οπότε τις εντυπώσεις έτσι, καλύτερα τις λες εσύ, εγώ μόνο εικόνα έχω. Έτσι πως μου έχεις έρθει και worksplimένος. Καλά ήταν στην αρχή που με πήρες τηλέφωνο, ήθελα να σε σκοτώσω. Μπάτυρα. Που με ξύπνησε με το τέτοιο. Να, έλα, ο πρώτος μας εχθρός. Μπάτυ. Έλα, γεια σου εδώ. Fuck. Γκρούμπλ. Actions, abilities, items, flee. Λοιπόν, να τον βαρέσουμε. Άντα. Έσπασε η οθόνη. Αυτός είναι κομπάνιον εκεί πέρα, το θηρίο. Ναι. Δεν έχω καταλάβει. Κομπάνιον. Ήταν μαζί στο εισαγωγικό, ρε. Καλά, τώρα θα είναι πολύ απλά τα commands, γιατί είναι πολύ αρχή του παιχνιδιού. Δεν μας έχει κάνει ούτε καν το tutorial. Hold the lead, get my pass in dungeon. Καμιά ωρίτσα στο PC έχεις παίξει. Τι demo και έτσι το έχεις κατεβάσει. Αυτό τώρα είναι poison, ρε φίλε, όμως. Έλα, άλλη μία θέλει. Έλα να τελειώνουμε. Ναι, αυτά είναι τα αρχικά, ρε, τα φλόρικα. Μετά θα σου πετάξει τα tutorial. Θέλει κι άλλη. Εντάξει, παιδιά, το τερμάτισα. Πήραμε και τα XP μας. Πήραμε και τα XP μας, γεμάτη. Το tag πρέπει να το παγώ αργότερα, ε. Πρέπει να το σκέψω και μετά να πετάθηκα εγώ. Α, με το που σκοτώνεις τον εχθρό παίρνει και loot κατευθείαν, ε. Είναι λίγο θα παίρνει επιτόπου, που δεν χρειάζεται να μαζέψεις εσύ. Χιάρε, ναι. Είναι λίγο θάνατος αλεπούς αυτά τα παιχνίδια πάντως, λέει ο Μπιλ. Λοιπόν, την Κυριακή έχουμε πολύ ωραίο υλικό να σας να το δείτε. Δεν λες να τη ζάρω κάτι άλλο ή όχι, ρε. Ξεκινάστε, μήπως λέει, και τελειώνει η σύνταξη. Αν πάρει σύνταξη. Γιατί με τα Dark Souls γίνεται. Το ίδιο πράγμα, εγώ έχω κόψει... Τι loading είναι αυτό, ρε φίλε. Ναι. Έχει μεγάλο loading, όντως. Ελπίζω να μην τους κοιμίζω εγώ εδώ. Α, είναι πολύ linear, δεν έχει... ναι. Από εκεί έχει μάχη, από εκεί έχει ένα... Τι έτσι πάει τώρα, ρε φίλε. Ναι, έτσι πάει και σταματάς. Τόσο είναι, ψηλά. Είναι πολύ tribute, ρε, στα... Μάλιστα. Μισό. Πήραμε κι άλλο. Καλά, τώρα θα παίρνουμε συνέχεια. Πολύ βαριά σε ξεκινάει από την αρχή, ρε φίλε. 2-2. Εντάξει, δεν είναι. Και είναι αρκετά καλή. Όχι, ρε, εντάξει, δεν κάνει. Αυτός. Οπ. Ουρλιαχτό, το κουρνιαχτό τη αράχνη. Καλά, θα κάνουμε μέχρι μετά. Βάλα τον τώρα. Γεια. Εντάξει, τώρα είναι πολύ εύκολα, ρε, ό,τι και να σου βάλει. Θα το κάνω, ρε, όταν βγω στον κόσμο. Ξέρει από αυτά τα παιχνίδια, φίλε. Ξέρει πολύ καλά από αυτά τα παιχνίδια, να ξέρεις. Τα RPG δεν πιάνεται. Με έχει διδάξει εμένα ο Σταμ. Ναι. Είναι θυμάμαι μια ιστορία που έλεγε, πες την ιστορία, ρε, φίλε, που έπαιζες Diablo και... Στο Diablo, ναι, έχω ξεκινήσει Diablo 2. Πρώτη φορά που πήγαινα σε RPG, το οποίο έπρεπε να βάλεις μόνο στα στατιστικά. Ναι. Και έχω ξεκινήσει τώρα εγώ το... Πώς τον λέγανε αυτό να το να δεις. Βάλε λίγο πάθος στη φωνή σου, έτσι που το λες. Θέλω λίγο πιο, να είσαι πιο... Ναι, το Necromancer έχω ξεκινήσει. Ναι.
Και τον έχω κάνει τον νεκρομαντή. Εν τω μεταξύ δεν μπορούσα να κοζάρω εγώ τώρα με τα skills και με αυτά. Είχε πονέσει το μυαλό μου, λέμε. Αλλά μου άρεσε το εικαστικό του Diablo 2 τώρα, μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να το παίξω. Και έχω πάρει τον νεκρομάντσερ και τον έχω κάνει μιλή. Και δεν πάει βήμα μιλή, ξέρεις. Ναι, το θυμάμαι, εγώ το ξέρω. Μην το λες εμένα, στα παιδιά πες το. Και σκάει ο Σταμάτης. Εν τω μεταξύ έχω βγάλει τον boss στην έρημο. Έχω καταφέρει και το έχω βγάλει. Ένα από τα πιο δύσκολα boss του παιχνιδιού. Πιο δύσκολο πιστεύω και από τον Diablo, τον ίδιο. Και σκάει ο Σταμάτης και του λέω: ρε εσύ, του λέω, έλα να μου δείξει μερικά πράγματα. Και έρχεται ο τύπος, φίλε, και βλέπει το χαρακτήρα και μου λέει: τι έχει κάνει εκεί. Κρεμάσει αγώνι. Του λέω: τον έχω κάνει. Δεν μου λες, μου λέει: αυτό είναι στην έρημο, πώς το έβγαλε τον boss. Του λέω: το έβγαλα με επιμονή και πόρταλ, του λέω. Τι λες, ρε μάκι, μου λέει: πα καλά, ρε φίλε, μου λέει. Και αρχίζει και μου δείχνει μετά τα στατιστικά, πώς τα βάζεις και τα λοιπά, τι χρειάζεται το κάθε χαρακτήρας. Μου λέει, αυτός είναι μάγος, πρέπει να βάλεις εδώ. Του λέω, και πού να τα ξέρω εγώ ρε φίλε αυτά, του λέω. Μου λέει, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Του λέω, αφού δεν σε έβρισκα πουθενά. Και έπρεπε να δεις μόνο το βλέμμα του, φίλε. Όταν είδε το Witcher, το Necromancer να βαράω μιλή, έπρεπε να δεις το βλέμμα του. Τίποτα άλλο, σου λέω. Εντάξει, μέχρι τώρα το πάμε αέρα πατέρα. Τώρα είμαστε τρεις. Πολύ καλό φαίνεται η Ηλία, μέχρι στιγμής με έχει εντυπωσιάσει. Έτσι είναι και το... πώς το λένε, το Transistor. Όχι. Αλλά αυτόν τον τρόπο παίζει. Όχι, έτσι. Όχι, είναι ένα υβριδικό ρε φίλε. Να δω γρήγορα. Δεν έχει τίποτα. Respect. Δροσουλίτης. Τώρα, μεγάλη ιστορία. North Half. Το Δροσουλίτης. Ναι. Όπως το κρυφό μου, ρε. Βαριέμαι τώρα, στην τύχη το έβγαλα. Μωρέ, το βρήκα μπροστά μου σε ένα περιοδικό που ήταν. Γιατί δεν έμπαινε ότι άλλο είχα βάλει. Forest Vale. Αυτό που είναι πάρα πολύ ωραία είναι η μουσική. Κολλάει δηλαδή με το παιχνίδι. Πάρα πολύ. Παράδειγμα είναι πολύ ψηλά ρε φίλε, αυτό με ενοχλεί εμένα. Αυτό είναι το main, τι? Δεν βλέπεις δηλαδή σωστά το εικαστικό του παιχνιδιού. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Θα παίζει επί τραπέζιο είναι δηλαδή. Πιο μετά, εδώ θα ήθελα εδώ στην πόλη όπως είναι, να σκάει σαν main, να σου δείχνει όλη την πόλη. Ναι. Εγώ έχω αρχή μου να κάνω οτιδήποτε ένα rest. Πάμε ένα rest γρήγορο να νιώθουμε. Άρα μου would be proud. Μα φεύγει αυτός. Με τέτοιο βλέμμα πού να κοιμηθεί ρε παιδιά. Okay. That I'm worried about. Λοιπόν, ξεκουραστήκαμε, προχωράμε. Είπαμε το πορτοκάλι για το τέλος. Rip the sign and well made. Το ποιο? Έχει ένα πορτοκαλί μωρέ, που είναι μάλλον το main quest. Ναι μωρέ, που αγόρασε τώρα και μετά σου σκάει και κάτι πορτοκάλι. Καλά μην αγοράσεις τίποτα τώρα για αρχή ρε, προχώρα ρε, κάνε loot από τον δρόμο. Αυτό από τον δρόμο, τέλος πάνω τις μάχες. Οπ, τι είναι αυτό? Beastmaster Raha. We have first band of advanced blues here in the Vale. And you? Πω φίλε, πολύ κουβέντα ρε φίλε. Μαλάκα, εγώ τα γουστάρω αυτά. Είναι κανένα τριαντάριο. Κανένα τριαντάωρο το παιχνίδι από ό,τι διάβασα. Αφού έχει τόσο κουβεντολόι, τι περιμένεις να είναι. Ρε φίλε, έχεις παίξει το... αλλά δεν ξέρω αν θα σ' άρεσε εσένα αυτό. Ποιο ωραίο. Έτσι όλο κουβέντα είναι βέβαια, 2D. Ναι. Το Dragon's Quest νομίζω λέγεται. Όχι, κάτσε να το δω. Ναι, μωρέ, κατάλαβα το Dragon's Crown. Το Dragon's Crown, ναι. Ναι, το έχεις παίξει αυτό. Το έχω ξεκινήσει. Και πώς φάνηκε. Το πολύ ωραίο. Ήτανε... δεν ξέρω για ποιο λόγο το άφησα. Μάλλον δεν ήταν στιγμή μου να το αρχίσω. Τέτοια, έτσι, ίδιο σκηνικό, ας πούμε, το εικαστικό του είναι ολόιδιο. Λοιπόν, φίλε, έχει μια ατάκα που πάει σε σένα. We are here looking for lost friends, not hunting for trophies. Ναι.
Ακριβώς. Της THQ δεν είναι αυτό το παιχνίδι. Όχι, όχι, η THQ παιδιά έχει κλείσει. Είναι η THQ Nordic, είναι η της Nordic που πήρε το, κόλλησε το σήμα της THQ, έχει πτωχεύσει η THQ. Δεν υπάρχει πια σαν εταιρεία. Ναι, το ξέρω, είναι συγχωρεμένη, αλλά απλά μου έκανε εντύπωση γιατί το είδα το μεσημέρι που το έχεις ανεβάσει, το έχεις ποστάρει. Και βλέπω από κάτω το THQ και λέω τι παίζει τώρα. Όχι, έχει πάρει μόνο το σήμα μου, ρε. Γιατί έχει πάρει πολλά franchise που όταν έκλεισε. Και αυτό απλώς τώρα κάνει το publishing. Το χρηματοδότηση έχει γίνει από το Kickstarter. Άντε ρε, πότε θα κάνεις μάχη ρε, να σε θαυμάσουμε. Τώρα μαθαίνουν να σου δίνουν τα quest ρε φίλε, κάτσε να ράξω λίγο καλύτερα. Find the budget messenger, Gimbred. Πάμε νότια τώρα. Για πήγαινε νότια ρε φίλε, να δούμε τι έχουμε να δούμε ακόμα. Εκεί στο νότο. Να μπω εδώ. Τι έχει εδώ. Σκάτα τέρατα. Εγώ τώρα φίλε. Τώρα θα κολλήσουμε αυτό, δηλαδή θες να μου πεις. Εγώ. Αλλιώς με αυτό. Καλά, άνετα ρε. Έχω λιώσει και με χειρότερα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι χειρότερο ή καλύτερο αυτό. Τώρα πού δεν είναι, αφού δεν παίζω τέτοια παιχνίδια, δεν έχω άποψη. Κοίταξε να δεις, άμα σκεφτείς ότι στο Rainbow Moon. Πόσο έχω να δείξω. Στο Rainbow Moon είχα ρίξει 150 ώρες. Που ήταν ακόμα πιο indie. Μέτριο και δηλαδή αυτό, σαν παιχνίδι. Όχι, ωραίο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο μηχανισμό, μέτρια ιστορία. Ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι. Απλώς δεν είχε καμία σχέση το εικαστικό, ούτε η μουσική, ούτε ο σχεδιασμός, καμία σχέση. Ναι. Γι' αυτό είναι δηλαδή 15 φορές καλύτερο σε αυτά. Εσύ, Μάκη, μου παίζεις τίποτα αυτόν τον καιρό. Ναι, έχω φάει τα αλυσακά μου με τον Νίο. Έχω ανοίξει 2-3 στα τραπέζια. Ναι, μαλάκα. Μάγκες δεν είναι να σας πιάνει στο χέρι το Μάγκης. Ρε φίλε, είναι πολύ δύσκολα τα boss γενικά στον Νίο, ρε φίλε. Σε όλα τα boss είναι πολύ γρήγορα και πολύ δύσκολα. Όλα τα boss όμως. Και όσο level για να ανεβάσει, το damage είναι damage, φίλε εδώ. Στον Νίο. Θέλει skills. Εν τω μεταξύ είναι και. Είναι λίγο πριξαρχίδικο, αλλά θέλει skills. Ξέρεις τι γίνεται, έχει άδικους θάνατους. Πολλούς άδικους θάνατους. Δηλαδή από πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να χάνει. Και αυτά είναι λάθη των προγραμματιστών. Δεν ξέρω τώρα. Για ποιο λόγο. Λάθη. Μπορεί να είναι επιλογές βέβαια, τέλος πάντων. Να έχουν επιλέξει κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή να γίνει το παιχνίδι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, θα κλέβουν λιγάκι. Κάτι ψηλά. Ναι. Ξέρεις πόσες φορές έχω τύχει σε boss που να έχει κενά μέσα στην αρένα του boss. Και στο τέλος, αφού έχω κάνει ολόκληρη προσπάθεια να πέφτω στο κενό. Ναι, αυτό μου το έχεις πει. Αυτό και αν είναι σπαρκό. Μα κατά αυτό σαν σχεδιασμός όμως είναι PlayStation 1. Που έτρωγες κάτι τέτοιο στους θανάτους. Ναι ρε φίλε, δεν είναι, αλλά δεν είναι καθόλου. Αλλά ήταν περιορισμοί συγκεκριμένοι ρε φίλε. Ήξερα εγώ είναι ένα boss τώρα πάνω σε μια πλατφόρμα σαν ένα λιμάνι φαντάσου. Ναι. Ενώ σε όλο το παιχνίδι τον εβάραγες και δεν είχα πέσει ποτέ. Είχα χάσει βέβαια αρκετές φορές, αλλά δεν είχε συμβεί αυτό και εκεί μου συνέβη αυτό. Τον έχω στο τσακ, δηλαδή δύο χτυπήματα, τρία να φάει και πέφτω μέσα στο κενό που ήταν μπροστά, που δεν το είχα πάθει ποτέ, ας πούμε. Τρελάθηκα, ρε φίλε. Μαλάκα, εδώ μου λες ότι τρύπησες τραπέζι. Τώρα μιλάμε. Τώρα βλέπεις. Αυτό ήθελα, ρε παιδί μου, όταν πλησιάζει την πόλη, να σκάει τόσο κοντά και να δείχνει το εικαστικό. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Το έχει πω πάρα πολύ ψηλά, ρε φίλε. Μήπως τώρα στανιάρει. Τώρα είναι και καλά μπαίνει σαν εξερεύνηση σε dungeon, ρε φίλε. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Ναι, αλλά οπότε τώρα είναι το κανονικό. Ναι, το ήθελα και στην πόλη, ρε παιδί μου. Να είναι ο χάρτης κανονικά έτσι, αλλά. Ναι. Κατάλαβα. The gate is pretty big. Χαίρομαι πολύ. Τώρα είναι ωραίο σε αυτή τη φάση, έτσι τώρα, πώς το βλέπω. Τώρα τα σπάει, ναι. Ωραία. Ναι. Λίγα είναι σαν τα Μάριο. Που είναι μικρός και μεγάλος όταν διαλέγεις περιοχή στο χάρτη. Και μόλις μπαίνεις μέσα σε αυτό που θες να παίξεις, με στρώνει. Α, να δεις τη βροχή που έχει στον Νίο, φίλε. Που δεν βλέπεις, τη μύτη σου δεν βλέπεις. Άλλο αυτό. Εν τω μεταξύ μου έχει τύχει και στον Dark Souls να έχει βροχή η πίστα. Μου είχε τύχει βροχή, ρε φίλε, δεν θυμάμαι. Η περιοχή. Η τέταρτη αποστολή, νομίζω, ή η τρίτη έχει βροχή. Ναι. Μου είχε τύχει και στον Dark Souls να έχει περιοχή με βροχή, αλλά έβλεπα καθαρά, ρε φίλε. Το είχα ευχαριστηθεί δηλαδή αυτό που έβλεπα με την βροχή. Εστονία, ρε φίλε, δεν βλέπεις τίποτα. Δεν βλέπεις τίποτα, στραβώνεσαι.
Άλλο ελάττωμα αυτό. Και έχει αρκετές με βροχές, όταν το προχωράς μετά έχει 3-4. Χώρια με τα στατιστικά και με αυτά, μέχρι να μάθεις πόσο ακριβώς στείνει τον παίκτη, εκεί να Αλλά δεις πόνο εντάξει, κέφαλος. εκεί θέλει πολύ, πώς το λένε, τριβή για να το καταλάβεις. Ναι, εν τω μεταξύ δεν έχει balance, δηλαδή να βάλω ένα στο strength, να βάλω ένα στο dexterity, να βάλω ένα στο, ξέρω εγώ, θέλει τέλος πάντων τι κυκλοπαίδεια άλλο για να υπάρχει. καταλάβει. Θέλει κυκλοπαίδεια για να πάρει χαμπάρι. Φίλε, ό,τι βάζεις, δηλαδή αν έχεις, ανάλογα τι όπλο χρησιμοποιείς, τέτοια στατιστικά θα βάλεις. Δηλαδή, ας πούμε, τα διπλά σπαθιά θυμάμαι, τώρα όπως το θυμάμαι εδώ στο απ' έξω, γιατί συνήθως τα βλέπω, τα γράφει από κάτω, Πόσα θέλει λεπτά dexterity έχουμε. να βάλεις. Ή skills νομίζω, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, θέλει dexterity πολύ, ξέρω εγώ. Αν πάρεις, ας πούμε, μονό κατάνα, πρέπει να το βάζεις στο body, νομίζω έχει ένα στατιστικό. Τέλος πάντων. Μαλάκα, μόλις έχασα 100 νομίσματα, γάμο το διαολό μου. Έλα, μη στεναχωριέσαι, ρε Δημητράκη. Γενικότερα πολύ αργό παιχνίδι πάντως, Μίτσο. Δεν θα μπορούσα να το παίξω, ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε, εσύ παίζεις άλλα, εγώ παίζω άλλα. Άμα είναι να παίζαμε όλα τα πάντα, τελείωσες. δεν θα είχε κανένα νόημα. Νομίζω, χαρώ, εσύ τι Τελείως λες. διαφορετική ταυτότητα. Ναι, εγώ δεν βρίσκω εδώ Ως πέρα προς κλάτι. το... Τι δεν βρίσκεις. Λόγω ύπαρξης σε αυτό εδώ το dungeon. Δεν βλέπω τι να κάνω. Πήγαινε κάτω εκεί τα σκαλιά, ρε. Τα πήγα ρε φίλε, Πήγες έχω και την πάει lady. εδώ, μου φάγε 100 νομίσματα το κολοπήγαδο. Εδώ δεν προχωράει, πρέπει να φύγουμε μου φαίνεται. Πολύ βοηθητικό. Ωραία, τέλεια. Ωραία, φύγαμε. Την κάνουμε. Λε που λε. Είμαστε λίγο υποτονικοί, το ξέρω. Νταλκάδες. Αυτό το παιχνίδι φταίει, ρε φίλε, που είμαστε υποτονικοί. Όχι, εντάξει, απλώς έτσι είμαστε και εμείς, ρε φίλε. Καλά, εγώ δικαιολογείται που είμαι έτσι. Εσύ δεν ξέρω. Ωπ, πορτοκαλί εδώ. Τα πορτοκαλί τι είναι? Και καλά. Μάλιστα. Όχι, ρε, τα πορτοκαλί όταν έχει πορτοκαλί θαυμαστικό ότι είναι point of interest για να το δεις. Α. Και να και τα άλλα τα στρογγυλά είναι μάχη. Ναι, ρε, όταν σου δείχνει κυκλάκι στρογγυλό που έχει ένα τέρας είναι μάχη. Μάλιστα. Τουλάχιστον δεν έχει random. Αυτό είναι καλύτερο. Πόσο σου κόστησε το παιχνίδι, φίλε? Φίλε, είναι πολύ εντάξει τιμή, 30 ευρώ. Και σε μεγάλο μαγαζί και το βρίσκεις 25 σε μικρό. Και έχει και τόσο παιχνιδιού επάνω του. Ναι, ναι, να παίξεις, δεν είναι, η τιμή του είναι, άμα σ' αρέσουν τα παιχνίδια, αυτή είναι τσάμπα νομίζω, άμα σ' αρέσουν. Ω, πάρτο. Τι είναι αυτή? Κέντε τσάμ, κάτσε, σ' αρέσουν. Και ηλεκτρονικό και τσιγάρα και από όλα κάνουμε. Δεν μπορούμε να κόψουμε τίποτα. Τον άλλο είναι όλες είναι ώρα του, ρε. Ναι, και καλά. Τέλος πάντων. Τι είναι ο άλλος, thief, rogue. Μ' ακούς? Ωρε φίλε, τι του έκανε. Έτσι όπως σταματάς να μιλάς, φίλε, νομίζω ότι έχει χαθεί η σύνδεση. Όχι ρε φίλε, απλώς είμαι λίγο συγκεντρωμένος τώρα εδώ στη μάχη, γιατί είναι λίγο δύσκολη για τέτοιο level. Obliterate. For hit, instead of bleeding. Α, αυτός έχει το bleeding, ρε. Λοιπόν, κάτσε να το κάνουμε ένα obliterate. Πάει. Λέει, καλά στα λέγει, σταμάτησε. Ο άλλος να μην. Εντάξει, τώρα ακόμα δεν έχω τα abilities ακόμα. Εντάξει, μία θέλει αυτός. Φάτουνε τώρα να φεύγεις. Σπίτι σου. Γεια σου. Δύο. Ρε, πούστη. Focusing. Τώρα τσάμπα να τη χαραμίσω αυτήν εδώ. Πάμε στο οθόνε. Θα τη φάει με την άλλη, ναι. Γεια σου.
και πολύ άντεξης. Stay down. Κάτσε να το βαρέσουμε μια καλή αυτό, ναι. 18-34, γεια. Yeah. Critical. Εντάξει, οι μάχες είναι μέχρι στιγμή, εντάξει, δεν είναι να χάσεις. Πρέπει να είσαι πολύ γίδι για να χάσεις. Και τώρα και λες την επόμενη μάχη χάνω. Εντάξει ρε φίλε. Είσαι εδώ. Μετά θα το δεις πως πάει. Κοίτα, για αρχή και που δεν είμαι και, και συγκεντρωμένος και παίζω μιλώντας, εντάξει, αέρα πάει. Ναι. Μπήκε ένας τώρα στο chat, δεν ξέρω να το βρίσκει, ένας που λέει Iroquois Plissken. Θυμάμαι τον Plissken. Plissken που ήταν στο Metal Gear Solid 2, ο Big Boss. Πάμε ναι. Το Iroquois δεν καταλαβαίνω. Χάει και σε σένα. Ναι, χάει και σε σένα Iroquois Plissken. Πρέπει να είναι Γάλλος αυτός. Λες. Parle vous français. Να ρίξω και το γαλλικό μου. Καλά έκανες. Ξέρεις γαλλικά. Κάτι λίγα. Και να σου πει, αυτός, τι λέτε ρε παιδιά, Έλληνας είμαι εδώ πέρα. Τι συμπεράσματα είναι αυτά. Καλά, νομίζω ότι θα σκάσει μούτζα από πίσω. Το μαλάκι. Πάρτα μαλάκι. Εδώ πατρίδα. Α, καλό. Λέω Ελ. Λοιπόν, πάμε. Λέω Ελ. Λέω Ελ. Λοιπόν, πήραμε το γράμμα. Μπορεί να μιλάει αγγλικά Τσίπρα, λέει. Α, ναι, ναι. Τι είπε ρε φίλε, είπε ένα που έλεγε το, με την Καμίλα. Πώς το είπε ρε φίλε. We are the camel, bravo. Wait the camel, ναι. Είπε, wait, φάγαμε την Καμίλα. Θέλω να πει, για μας έμεινε ουρά. We ate the camel. Ρε φίλε, είναι ανεκδίκητος ρε φίλε αυτός που έχουμε ρε φίλε, έχουμε ξεφτυλιστεί. Καλά όλοι τους είναι, για μπάτσες, χαμίστε με, τέλος πάντων. Αλλά, we sit the boat. Εγώ πολύ γούσταρα το Γιαννάκη στην αρχή με τα δύο νι. Με το έναν μάλλον. Με το έναν νι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Που ήρθε σαν σωτήρας εδώ της Ελλάδος και τελικά ο τύπος άρχισε και έκανε τα δικά του να πούμε στο Instagram και στα τέτοια. Έλα ρε Μάικη, τώρα λίγο παραπάνω να ξέρεις από πολιτική, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτή είναι ελεηνοί. Γήπες είναι φίλε. Γήπες, ναι θα μας σώσουν τώρα. Μόνο εμείς θα μας σώσουμε, τέλος πάντων. Μην κάνουμε όμως τέτοιες κουβέντες. Γιατί θα αρχίσω να βγάζω καπνούς. And the only, τι λέει. Μεγάλη λαμόγια σίγουρα. Καλά γάμισε το. Όχι σαν τον Ανδρέα, έτσι ρε, όχι σαν τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας ήταν ηγέτης, ρε. Έχει και τούνελ τώρα. Το φως λείπει. Χρυσές εποχές. Ρε, είχε... ο Ανδρέας είχε τέτοια να πούμε. Είχε πρόγραμμα. Είχε λόγο. Είχε πρόγραμμα, είχε λόγο να πούμε. Είχε... τσοβόλα εδώ στα όλα είχε. Είχε λόγο. Πες το τσοβόλα εδώ στα όλα, αυτός. Ναι ρε, αυτό το είπε προς το τσοβόλα. Να ανοίξει που ήταν η πρώτη. Τι διάολο κάνει με το ακουστικό, ρε. Σηκώθηκα λίγο, να σκουμπόθηκα, ρε φίλε, συγγνώμη. Πιάστηκε και πού το τρίβεις, ρε φίλε, το ακουστικό. Είναι εδώ, φίλε, είναι δίπλα στο... στην μπλούζα. Τράβα το, ρε φίλε, βάλε ένα μανταλάκι λίγο πιο εκεί. Με κούφανες, με ξεκούφανες να πούμε. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα το κλείσουμε. Οπότε, να μην το προχωρήσω άλλο. Τι αυτό ήτανε. Αυτό τώρα... ήτανε, με πήρε 24 τηλέφωνα, με σήκωσε από το κρεβάτι μου. Με έχει ξεκουφάνει, τώρα πάλι τα ίδια κάνει. Τι να κάνω, ρε φίλε, τι να κάνω, αφού ήθελα παρέα υποστήριξη. Πω, ρε φίλε, ξεκόλα ρε μαλακά. Υποθύμησα, λέει ο άλλο. Λοιπόν, τελείωσε και το τσάι μου. Εγώ θα πάω πάρω την κυρά μου τώρα. Να πάω από ναι, μπορεί να κάνει λίγο αυτή τη μαλακία με το κουστικό, να τραβήξει λίγο πιο πίσω. Ρε φίλε, μ' ακού τώρα. Πω, φίλε, μα τρέλανε, ειλικρινά σου μιλάω. Όλου. Κοίτα εδώ, όλοι παράπονα κάνουν από κάτω. Μαλάκα δεν πήρα χαμπάρι. Εντάξει, τα κάνουμε. Μαραγίδη το λέω τόση ώρα. Έλα, παιδιά, σου. Για όνομα του Θεού και τη Παναγία.
Τώρα. Οχ, τι ήταν αυτό. Τώρα είσαι εντάξει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν πήρα χαμπάρι. Ότι σ' ακούμε. Το πρόβλημα είναι ότι σ' ακούμε. Καλά, φίλε, λέει. Την προηγούμενη φορά δεν μ' ακούγατε. Τι να σου κάνω. Την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά δεν μ' ακούγες. Όλα... Τώρα... Εσύ ήθελες να μ' ακούσεις. Εγώ ήθελα να σε, ακού... να σε βάλω να μ' ακούς. Μία δεν σ' ακούμε καθόλου. Μία με ξεκουφαίνεις. Αυτά τα προβλήματα με τον ήχο πρέπει να τα λύσεις. Μαγί, εγώ είμαι τον Άκρον. Κάνουμε 6 μήνες YouTube για όνομα του Θεού. Εγώ είμαι τον Άκρον. Ή θα μ' ακούς, δεν θα μ' ακούς. Λοιπόν, το παιχνίδι το αφήνω εδώ πέρα, δεν προχωρά, δεν έχει νόημα γιατί θα φύγω σε λίγο. Να πω μόνο ωραία. Να ευχαριστούμε για όσους βρεθήκανε και την Κυριακή έχει πολύ ωραίο βιντεάκι. Και αδέλφια. Λοιπόν, τσερπέ, άστα αυτά τώρα. Άστα φιλοσοφικά τώρα. Την Κυριακή έχει ωραίο βιντεάκι. Έχουμε πάρει συνέντευξη από μια ίδια εταιρεία. Ίδια εταιρεία των δύο ατόμων. Να το κάτσετε να το δείτε. Πέρασαν πολύ καλά. Και θα φανεί αυτό. Αυτό. Κάτι άλλο να προσθέσεις, φίλε Μάκη. Ότι συνεχίζεις και κάνεις αυτή τη μαλακία έχω να προσθέσω με το ακουστικό. Πού το βούτυξες τώρα, μέσα στο φλιτζάνι. Όχι ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας χαιρετήσουμε εδώ. Σύντομο ήταν, δεν ήταν πολύ μεγάλο τελικά. Δεν ξέρω, πέρασε γρήγορα η ώρα. Μια ωρίτσα έχουμε. Και δεν το κατάλαβα. Είμαστε μια ωρίτσα, είμαστε μέσα. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, εγώ την κομπανάω, πάω να πάρω την κυρία και φεύγω. Ωραία. Πες και εσύ ένα γεια και το κλείνουμε. Λοιπόν, γεια σας παιδιά και από μένα. Μάκης Δεστούνης εδώ, ο Μίτσος μας ξεκούφανε. Ευχαριστώ. Μίτσος Γίγας δεν έχεις βάλει. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Τα λέμε την επόμενη φορά. Όποτε είναι αυτή. Καλό βράδυ. Όποτε είναι. Καλό βράδυ. Έλα, bye. Καλό βράδυ. Yeah.